τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ μετά τις 15 Ιουλίου. Το ερώτημα τίθεται καθώς τότε λήγει η τρέχουσα σύμβαση των γιατρών οι οποίοι καλούνται να την ανανεώσουν με το νέο καθεστώς που θα διέπει τους οικογενειακούς γιατρούς. Στα Χανιά οι συμβεβλημένοι παθολόγοι και γενικοί γιατροί είναι 26 και ενδιαφέρον για τη νέα σύμβαση έχουν δείξει μόλις 5. Διαβάζω ότι στις 15 εβδόμου λήγουν οι συμβάσεις των γιατρών που βάσει των ειδικοτήτων τους θα θεωρούνται πλέον οικογενειακοί γιατροί. Αυτή είναι η γενική. Οι παθολόγοι και οι παιδίατροι. Ανησυχώ γιατί βλέποντας από κάτω μια άλλη εγκύκλιο, η οποία ουσιαστικά ανακοινώνει ποιοι γιατροί θα έχουν καταθέσει χαρτιά και ποιοι τέλος πάντων θα προσληφθούν ή θα κάνουν σύμβαση καλύτερα με τον ΕΟΠΗ, καινούργιες συμβάσεις πλέον ως οικογενειακοί γιατροί, και βλέπω μια μεγάλη διαφορά στον αριθμό. Γι' αυτό ανησυχώ. Ενώ οι παιδίατροι παραμένουν στον ίδιο αριθμό, από παθολόγους και γενικούς γιατρούς που ήταν αθρηστικά στους 26, βλέπω μόνο 5 γιατρούς. 21 γιατροί δηλαδή δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη νέα σύμβαση και ελοχεύει ο κίνδυνος χιλιάδες ασφαλισμένοι στο νομό να μείνουν χωρίς οικογενειακό γιατρό. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι σε κάθε οικογενειακό γιατρό αντιστοιχούν 2.500 ασφαλισμένοι, σημαίνει ότι περισσότεροι από 85.000 κάτοικοι των Χανίων θα ψάχνουν να βρουν γιατρό για τη δωρεάν συνταγογράφηση των φαρμάκων τους και την παραπομπή τους σε κάποια ειδικότητα. Δηλαδή, αθρηστικά, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 4 παθολόγοι σε μένα. 3 που λειτουργούν στο παλιό νοσοκομείο, στη Στόμη 7 και 5, 12. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Και επίσης δεν γίνεται δουλειά γιατί ο νόμος, τέλος πάντων, για τους οικογενειακούς γιατρούς προβλέπει ότι κάθε οικογενειακός γιατρός βάσει της επιλογής των ίδιων των ασθενών, των συμπολιτών μας τέλος πάντων, θα πρέπει να έχει ένα κατάλογο 2.500 ατόμων. Που σημαίνει ότι αν ήδη έχουν καλυφθεί οι 3 παθολόγοι με 7.500 άτομα που βρίσκονται στο κέντρο υγείας, στο δεύτερο, στο παλιό νοσοκομείο, θα καλυφθούν και οι δικοί μου, ας πούμε, πάμε στις 10.000, μιλάμε για 17.000 κόσμο. Και 5 επί 2.500, 12.500, πάμε στις 30.000 κόσμο. Οι υπόλοιποι 90.000 για να βάλουμε όλο το νομό Χανίο, τι θα γίνει. Να υπογραμμίσουμε ότι απευθείας οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο για οδοντίατρο, ψυχίατρο, γυναικολόγο και οφθαλμίατρο. Δηλαδή, σε αυτές τις ειδικότητες δεν χρειάζεται παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό. Ο νόμος 4486 που έχει και τους οικογενειακούς μέσα προβλέπει gatekeeping. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος λειτουργεί σαν πόρτα για τις επόμενες ειδικότητες. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν βάσει νόμου, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, δεν έχουν παραπεμπτικό τον οικογενειακό γιατρό, δεν θα μπορούν να πάνε εύκολα σε γιατρό ειδικότητας. Και είναι κάτι που πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε.